Ο Όσιος Αρσένιος Χατζεφεντής γεννήθηκε γύρω στα 1840 στο χωριό Φάρασα ή Βαρασιό της Καπαδοκίας, στην περιοχή της νοτιοανατολικής σημερινής Τουρκίας. Το χωριό αυτό, με μοναδικό λαϊκό πολιτισμό έως την ανταλλαγή πληθυσμών, ήταν το κεφαλοχώρι μιας ομάδας 6 χωριών της επαρχίας Φαράσων και είχε 400 οικογένειες Ορθοδόξων. Ήταν μεταλλουργική κομμόπολη στην άγρια περιοχή των βουνών του Αντίταυρου. Οι γονείς του ήταν φτωχοί ευσεβείς χωρικοί κατά τον μακάριστο Αγιορείτη πατήρ Παΐσιο που ήταν πνευματικό του παιδί. Ο δάσκαλος πατέρας του ονομαζόταν Ελευθέριος και μετά το προσκύνημα στους Άγιους Τόπους Χατζηλευτέρης. Το επώνυμό του ήταν Αντιμιτσαλίχος και το παρατσούκλι του Αρτζίδης. Η μητέρα του λεγόταν Βαρβάρα, το γένος Φράγκου ή Φραγκόπουλου με το παρατσούκλι Τσαπάρη. Είχαν αποκτήσει 2 παιδιά, τον Βλάσιο και τον Θεόδωρο, πατήρ Αρσένιο, που σε μικρή ηλικία έμειναν ορφανά πρώτα από τον πατέρα τους και λίγο αργότερα και από την μητέρα τους, με αποτέλεσμα να αναλάβει την ανατροφή τους και την προστασία τους η αδερφή της μητέρας τους. Ο Θεόδωρος από μικρή ηλικία είχε κλείσει προς τον μοναχισμό και είχε πάρει την απόφαση να γίνει μοναχός, ύστερα από τη σημαδιακή σωτηρία του από βέβαιο πνιγμό στον Χήμαρο Ευκάση. Τον Θεόδωρο έστειλε η θεία του στην πόλη Νίγδη για να μορφωθεί. Εκεί τον προστάτευε η αδερφή του πατέρα του που εργαζόταν ως δασκάλα. Όταν τελείωσε, η δασκάλα θεία του φρόντισε με συγγενείς του στη Σμύρνη να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Κάθε φορά που πήγαινε στα Φάρασα, μάζευε τα μικρά να τα μάθει κάποια γράμματα, αφού δάσκαλος σπάνια βρισκόταν να διδάξει τα παιδιά της περιοχής. Τελικά μετέβη στη Σμύρνη, όπου έμαθε καλά και τα ελληνικά γράμματα και τα εκκλησιαστικά, αλλά και τα αρμενικά και τουρκικά, καθώς και λίγα γαλλικά. Το 1866 έζησε στο κοινόβιο της Ιεράς Μονής Φλαβιανών Ζιτζί Ντεγέ του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί σύντομα εκάρι μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Την ίδια εποχή όμως ενεφανίστη έλλειψη δασκάλων στην περιοχή και ο Μητροπολίτης Παΐσιος, ο Β' τον χειροτώνησε διάκονο και τον έστειλε στα Φάρασα για να διδάξει. Τα 6 ελληνικά μικρά χωριά οι Τούρκοι επεδίωκαν να τα αφήσουν χωρίς δάσκαλο, ώστε να μην μετέχουν και εκκλησιαστικών γραμμάτων, γι' αυτό ο πατήρ Αρσένιος, επειδή δεν βρισκόταν άλλος δάσκαλος, δέχτηκε. Στο σχολείο που εισθάλλει δεν είχε γραφεία, αλλά δέρματα από κατσίκες και έτσι οι Τούρκοι νόμιζαν ότι μάθαινε τα παιδιά να προσεύχονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα πήγαινε στο ξοκλήσι της Παναγιάς, στη θέση Κάντσι μέσα σε μια σπηλιά. Όταν έγινε 30 χρονών το 1870, χειροτονήθηκε στην Κεσαρία Πρεσβύτερος με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη. Εν συνεχεία μετέβη στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα και έκτοτε οι φαρασιώτες τον αποκαλούσαν Χατζεφεντή. Ζούσε ταπεινά και ήταν ολιγαρκής. Κοιμόταν κατά γης και ελάχιστες ώρες την ημέρα. 2 φορές τη βδομάδα ήταν έγκλειστος στο κελί του για εσωτερική νύψη, μελέτη βιβλικών και πατερικών κειμένων, βίους Αγίων και προσευχή ιδιαίτερη. Οι 2 αυτές ημέρες αγίαζαν και καρποφορούσαν τις άλλες 5 ημέρες της εβδομάδας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Το κατάλημά του, όπου δεχόταν τους πνευματικούς και φυσικούς ασθενείς του, ήταν φτωχικό και δίπλα είχε ένα μικρό ατομικό κελί χωμάτινο πάτωμα. Στο ανατολικό μέρος είχε ένα ράφι και πάνω εικονοστάση αρκετές εικόνες, όπου έκαιγε ακίνητο κανδύλι και κάτω από αυτό ήταν πάντα ένα χαλάκι όπου γονατιστός προσευχόταν. Το τυπικό του ήταν να μένει έγκλειστος Τετάρτη και Παρασκευή με απόλυτη άσκηση. Αν κάποιος άρρωστος τύχαινε να τον επισκεφτεί, τον δεχόταν, αλλά με απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό αυτές τις 2 μέρες δεν τραβούσε πάνω του τις ουράνιες δυνάμεις και χαρίσματα, αλλά τραβούσαν αυτόν πάνω στους ουρανούς οι αγγελικές δυνάμεις, όπως γράφει ο πατήρ Παΐσιος. Ύστερα από την μικρασιατική καταστροφή 1922, ο πάτερ Αρσένιος παρέμενε στα Φάρεσα έως τις 14 Αυγούστου το 1924. Τότε τον ανάγκασαν οι Τούρκοι να ακολουθήσει το ποιμνιό του κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία έφτασε με καράβι στον Άγιο Γεώργιο Πειραιά και γιόρτασε μαζί με τους υπόλοιπους συμπατριώτες του
τη μεγάλη ημέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου 1924, με το παλαιό του ημερολόγιο που ήταν στους τόπους τους. Από τον Πειραιά μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα, όπου διέμεινε για 2 εβδομάδες στο κάστρο της Κέρκυρας και λειτουργήσε 2 φορές στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και 1 εβδομάδα στο νοσοκομείο. Λόγω όμως της έλλειψης και των κακουχιών που υπέστη ο γέροντας, όπως είχε προβλέψει και προειδοποιήσει το ποίμνιό του, εκοιμήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Ο γέροντας εκοιμήθη πένιντας, με μόνη περιουσία μερικά βιβλία. Όταν μαθεύτηκε το γεγονός αυτό, πικρία και λύπη επικράτησε ανάμεσα στους φαρασιώτες, παρότι τους είχε προετοιμάσει. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο κημητήρι της Κέρκυρας. Η εκταφή του και η αγιότητά του. Το 1945 βρέθηκε ο τάφος του Αγίου από τα αδέρφια του γέροντα Παϊσίου. Έτσι τον Οκτώβριο του 1958 πήγε στην Κέρκυρα αποφασισμένος να κάνει ανακομιδή των λειψάνων του. Τελικά προέβησε ανακομιδή και το 1970 τα μετέφερε και τα τοποθέτησε κάτω από την Αγία Τράπεζα του Καθολικού στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης σε συνεννόηση με τον φίλο του κτήτορα και γέροντα του Ησυχαστηρίου, πατήρ Πολύκαρπο. Ο πατήρ Αρσένιος παρουσιάστηκε σε ενοράσεις και ενύπνια σε πολλές μοναχές και ο πατήρ Πολύκαρπος ενημέρωσε τον πατήρ Παΐσιο που ήταν πια αγιορείτης. Το 1979 εξέδωσε το γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο της Σουρωτής το βίο του Αγίου Αρσενίου με στοιχεία που είχαν περισυλλεγεί και συγγραφεί από τον πατήρ Παΐσιο. Η προσπάθειά του στο εξής ήταν δώσει όλα τα στοιχεία στο Σεπτό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως για την αναγνώριση της αγιότητας του πατήρ Αρσενίου. Να σημειωθεί πως τον πατήρ Παΐσιο ο ανάδοχός του είχε παρουσιαστεί στις 21 Δευτέρου του 1971, ψυχοσάββατο. Το 1986 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε και επίσημα την αγιότητα των πατήρ Αρσενίου του Θαυματουργού και όρισε να εορτάζεται η μνήμη του στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα της κοιμησής του. Ο Άγιος Αρσένιος, όταν βάπτισε τον γέροντα Παΐσιο, μικρό στα Φάρασα, απέτησε από τους γονείς του να δοθεί το δικό του όνομα, Αρσένιος, και όχι το όνομα Χρήστος του παππού του. Είπε χαρακτηριστικά με προφητικό νόημα: «Εσείς καλά θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου». Ο Σολεμών Κοσκερίδης διηγήθηκε ότι είχαν πάει μια παράλυτη τουρκάλα στον Χατζεφεντή, έτσι έλεγαν τότε τον Άγιο Αρσένιο, μέσα σε μια μπατανία την οποία διάβασε και έγινε αμέσως καλά. Από το Κελμύρι είχαν φέρει μια γυναίκα λεπρή στον Χατζεφεντή, την οποία διάβασε και καθαρίστηκε η λέπρα της. Και όπως διηγείται ο πρόδρομος Κορτσινόγλου, το πρόσωπό της μετά φαινόταν σαν πρόσωπο παιδιού, τρυφερό. Η Σωτηρία Χριστοφορίδου διηγήθηκε ότι μια τουρκάλα τυφλή, ονόματι Μεριάμα, την είχαν φέρει στον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος την διάβασε και ήρθε το φως της. Από το Σατή θυμάται ο Ανέστης Καραούσογλου ότι κάποιος ιερεύς είχε γυναίκα στήρα και έφερε στον Χατζεφεντή ένα φόρεμα της πρεσβυτέρας να το διαβάσει για να αποκτήσει παιδιά. Ο πατήρ Αρσένιος, αφού το διάβασε, είπε στον ιερέα: «Η πρεσβυτέρα σου θα γεννήσει κόρη και θα την ονομάσει Σέβα», όπως και έγινε. Ο πατήρ Αρσένιος, καθώς αναφέρω στον βίο του, εκτός από τα άλλα χαρίσματα που είχε αξιωθεί να λάβει από το Θεό, έλαβε και το χάρισμα να λύνει την στήρωση των γυναικών. Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις των ασθενειών δεχόταν τις γυναίκες και τις διάβαζε και γινόταν καλά, στο θέμα της στηρώσεως έστελνε την ευχή γραμμένη σαν φυλαχτό διπλωμένη και τη φορούσαν με ευλάβεια και έτσι ανάπαυε και τον λογισμό των γυναικών. Το έκανε αυτό για να μην τον παρεξηγήσουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σκεφτούν καθαρά. Το φυλαχτό αυτό το έστελνε με οποιοδήποτε άτομο, συγγενικό ή γνωστό της οικογενείας. Άλλες πάλι γυναίκες στήρες έστελναν τη μανδύλα τους για να την ευλογήσει ο πατήρ Αρσένιος, την φορούσαν κατόπιν με ευλάβεια και στον χρόνο γεννούσαν. Επίσης μερικές ζητούσαν από τον Χατζεφεντή να τις ευλογήσει με ένα σκηνί για να το ζωστούν στη μέση.